Το επάγγελμα του διακανονιστή ζημιών για λογαριασμό του πελάτη για τροχαία ατοχήματα με σωματικές βλάβες δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας. Ο Αντώνης Σακαρούδης και ο Γιώργος Καπράλος έχουν δημιουργήσει μια εταιρεία, την Greek Loss Assessors, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το τομέα. Κύριε Καπράλο, ευχαριστώ καταρχάς για τον χρόνο σας να μας φιλοξενήσετε σήμερα στα γραφεία σας και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για το επάγγελμά σας. Τι είναι ακριβώς αυτό που κάνετε? Κύριε Σπύρου, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας εδώ. Greek Loss Assessors, μιλάμε για μια εταιρεία συμβουλευτική σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες. Αναλαμβάνουμε να αποζημιώσουμε τον πολίτη, ο οποίος έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, χωρίς τη δική του επιτυχία και έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό, μικρό ή μεγάλο. Τώρα, για να μπω κατευθείαν στο θέμα, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται, δεν μπορεί να το λύσει μόνος του με την ασφαλιστική εταιρεία? Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα για μια περίπτωση, μιλάμε για ένα τροχαίο ατύχημα που δεν είναι μόνο υλικές ζημιές, έχουμε να κάνουμε και με κάποιο τραυματισμό. Η πείρα έχει δείξει ότι μια εταιρεία συμβουλευτική εξειδικευμένη στα τροχαία ατυχήματα δεν είναι μόνο προς όφελος του πολίτη, είναι προς όφελος και της ασφαλιστικής εταιρείας, θα τολμήσω να πω. Η εμπειρία του έχει δείξει αυτό και θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε στη συνέχεια. Το επάγγελμα του ασφαλιστή φαίνεται ως επιτοπλίστων εκείνη την ώρα, τη στιγμή της ζημιάς και για το πώς θα αποζημιώσει. Ο κόσμος όμως γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, τι πρέπει να ζητήσει από μια εταιρεία σε μια τέτοια περίπτωση και πού βοηθάτε εσείς? Εμείς βοηθάμε στο εξής. Καταρχήν, τονίζουμε και πάντα λέμε στον πολίτη ότι πρέπει, έχει κάποιες υποχρεώσεις, ας το πούμε έτσι, να ασφαλίζει το όχημά του, να περνάει κταίο, να οδηγεί, να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην οδηγεί με το κινητό στο χέρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα θέμα. Από την άλλη όμως, ο κάθε πολίτης έχει και κάποια δικαιώματα από τη στιγμή που θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Τα δικαιώματα αυτά έχουν να κάνουν καταρχήν με τον αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές του οχήματός του και κυρίως να αποζημιωθεί για τον τραυματισμό του, ανάλογα βέβαια με τη βαρύτητα. Εκεί είναι που ερχόμαστε εμείς να κατευθύνουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για αυτόν. Γιατί όταν μιλάμε για τραυματισμό και ειδικά στους μεγάλους τραυματισμούς, το ποσό, ας πούμε, γιατί μιλώντας για υλικές ζημιές, ξέρουμε είναι κάτι μετρήσιμο. Όταν μιλάμε για τραυματισμό, δεν είναι μετρήσιμο και ο κόσμος δεν ξέρει το κατά πόσο μπορεί να αποζημιωθεί. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο δουλειά του ασφαλιστή, γιατί αυτή την εντύπωση έχει ο κόσμος? Η δουλειά του ασφαλιστή έχει να κάνει, επειδή προέρχομαι από τον ασφαλιστικό κλάδο, έχει να κάνει με την ανάληψη, έχει να κάνει με το να ασφαλίσει το όχημα του πολίτη, προκειμένου να μπορέσει να οδηγεί καθημερινά στην πόλη. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η στιγμή της ζημιάς, όπως η ασφαλιστική εταιρεία έχει τους δικούς διακανονιστές, έτσι και εμείς αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε τον πολίτη ο οποίος έχει εμπλακεί σε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Δουλεύουμε συμβουλευτικά με τον Αντώνη τον Σακαρούδη ως νομικό σύμβουλο και με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι, και με τον Γιώργο τον Καπράλο, ο οποίος προέρχεται από τον ασφαλιστικό κλάδο, έχουμε δημιουργήσει αυτή την εταιρεία. Τώρα, από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που βλέπετε ή οι περισσότερες περιπτώσεις που συναντάτε και πρέπει να αντιμετωπίσετε? Οι περισσότερες, δυστυχώς υπάρχει άγνοια, θα τολμήσω ακόμα και εν έτη 2020, όχι τόσο πολύ όσο αφορά τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τα δικαιώματα. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι όταν έχει εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα, με τη μηχανή του, ότι εκτός από τις υλικές ζημιές, όταν έχει υποστεί ένα κάταγμα, για παράδειγμα, δικαιούται και πρέπει να αποζημιωθεί. Έτσι. Δεν γνωρίζει ο κόσμος πολλές φορές ποια είναι τα δικαιώματά του όταν υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα, και εδώ είναι που ερχόμαστε εμείς να τον καθοδηγήσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο φιλικός διακανονισμός και μέχρι το ποσό των 6.000 ευρώ λύνονται τα πράγματα πολύ εύκολα. Φαντάζομαι ότι οι υποθέσεις που συζητάμε είναι για περιπτώσεις πάνω αυτών των ποσών ή είναι λίγο πιο σύνθετες ή πηγαίνουν στα δικαστήρια? Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε για φιλικό διακανονισμό, μιλάμε για συγκεκριμένα κονδύλια 6.500 ευρώ για υλικές ζημιές, 12.000 όσον αφορά τις σωματικές βλάβες. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου τα κονδύλια, οι απαιτήσεις, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ παραπάνω από αυτά τα ποσά. Άρα ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει η φάκελος, η ζημιά, ας το πούμε έτσι, να πάει στην υπαίτια ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί οι απαιτήσεις είναι παραπάνω από τα όρια του φιλικού διακανονισμού. Και κυρίως, να το αναφέρουμε αυτό, ο φιλικός διακανονισμός δεν αναγνωρίζει όλα τα κονδύλια. Όταν μιλάμε για ένα τραυματισμό, θα σας τα εξηγήσει και ο κύριος, θα τα αναλύσει ο κύριος Σακαρούδης στα συγκεκριμένα, που είναι ο νομικός σε αυτά τα θέματα. Όταν μιλάμε για φιλικό διακανονισμό, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα κονδύλια που πρέπει να περιλαμβάνει μία απαίτηση όταν έχουμε ένα τραυματισμό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι λειτουργείται για λογαριασμό του πολίτη. Η σχέση σας όμως με τις ασφαλιστικές εταιρείες ποια είναι?
Η Greek Loss Assessors δραστηριοποιείται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο σέβεται απόλυτα όλες τις εμπλεκόμενες φορείς. Όταν μιλάμε για τροχαίο ατύχημα, μιλάμε για ασφαλιστικές εταιρείες, μιλάμε για ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, μιλάμε για νοσηλευτές, τροχαία, το προσωπικό του ΕΚΑΒ κτλ. Όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους φορείς, εμείς ως εταιρεία πραγματικά τους σεβόμαστε το ρόλο τους. Έτσι, το ίδιο κάνουμε και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πάντα βέβαια βάζοντας σαν νούμερο ένα στόχο τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση για τον πελάτη μας, για τον πολίτη. Καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα που έχει κατευθείαν με την ασφαλιστική εταιρεία, έρχεται σε εσάς για να πάρει κάποιες συμβουλές. Υποθέτω ότι μπορεί να μην έχει και μια καλή άποψη για κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες ή για την αγορά. Τι είναι αυτό που το συμβουλεύετε και πώς λειτουργείτε σε εκείνη την περίπτωση? Εμείς σε αυτή την περίπτωση, καταρχήν, λειτουργούμε πάντα προς όφελος για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του ατόμου ο οποίος έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Πάντα σεβόμενοι την ασφαλιστική εταιρεία. Να μην ξεχνάμε ότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες απαρτίζονται από ανθρώπους. Υπάρχουν οι καλοί επαγγελματίες της ασφαλιστικής εταιρείας όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν αστοχίες. Εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τον πολίτη και για τις υποχρεώσεις του και για τα δικαιώματά του και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό όσον αφορά την αποζημίωσή του όταν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Κύριε Σακαρούδη, τώρα σαν νομικός της εταιρείας, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο μερικά πράγματα στην πράξη. Τι γίνεται λοιπόν όταν έχετε μια υπόθεση και έρχεται κάποιος για να λύσει ένα πρόβλημα με κάποιο τροχαίο που μπορεί να έχει? Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν κάποιος έρχεται στην Greek Loss Assessor, σκοπός δεν είναι να πάει δικαστικός. Σκοπεύουμε και έχουμε ως στόχο, πιστεύουμε ότι πηγαίνουμε καλά μέχρι τώρα, να λύνουμε τις υποθέσεις εξώδικα. Δηλαδή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να αποζημιωθεί ο τραυματίας για τις σωματικές του βλάβες και τις υλικές ζημίες του. Ο κόσμος πλέον, δεδομένου ότι είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, επιδιώκει να αποζημιωθεί άμεσα. Αν όχι, να πω πιο σωστά, από χθες. Έτσι. Εκεί λοιπόν η εταιρεία μας, σε συνεργασία και με ασφαλιστές και με όλη την ασφαλιστική αγορά, επιδιώκει να αποζημιώσει άμεσα τον τραυματία. Σκοπός δεν είναι να πάμε δικαστικό στην υπόθεση στα 3-4 χρόνια, αλλά στο πεντάμινο, εξάμινο, ο τραυματίας να έχει ήδη αποζημιωθεί. Συνήθως πόσο χρόνο παίρνει για να κλείσει μια υπόθεση? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε και νωρίτερα, ότι εάν δεν πάει δικαστικός μια υπόθεση όπου θα πάρει 3-4 χρόνια, στους 5-6 μήνες, μέσω της δικιάς μας εταιρείας, μέσω των συνεργατών μας, μέσω της δικιάς μας εξειδίκευσης, στους 5 μήνες του αργότερο έχει αποζημιωθεί. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Όταν κάποιος ζητάει τη βοήθειά σας, ναι, ξέρει τι ζητάει, ξέρει τι πάει να διεκδικήσει? Πολύ σωστή ερώτηση. Λοιπόν, οι πολίτες πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος τιμοκατάλογος. Δηλαδή, κάποιος έχει ένα κάταγμα στο πόδι του, ένα κάταγμα πλατό, θα πάρει 10.000, 20.000, 100.000, λέω για παράδειγμα. Στην Ελλάδα είναι τι μπορείς να αποδείξεις. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντική η δικιά μας συμβουλή για να αποδείξουμε και στις ασφαλιστικές εταιρείες το μέγεθος της σωματικής βλάβης που έχει υποστεί ο τραυματίας. Δηλαδή, παίρνουμε για παράδειγμα κάποιος έχει σπάσει το γόνατο, το πούμε έτσι απλά. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία που θα έχει της αναρωτικής άδειας, είναι τι θα έχει πρόβλημα στο μέλλον. Και λοιπόν αυτό που λέμε η λέξη αναπηρία, να το πω έτσι, είναι δύσκολο. Και μέσω της εταιρείας μας το καταφέρνουμε να αποδείξουμε είτε με τις ασφαλιστικές είτε ακόμη και με τη δικαστική οδό να αποδείξουμε τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή του, εφόρου ζωής, ένας τραυματισμός στον πολίτη. Ο πολίτης δεν γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται σε εμάς να τον καθοδηγήσουμε με τα φόντα μας, με τις γνώσεις μας, με την εξειδίκευσή μας και τους συνεργάτες μας για να αποκτήσει, για να δικαιωθεί, να πάρει τη μέγιστη αποζημίωση πάντα νόμιμα. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες αντίπαλους, να το πω έτσι, απλά αντίδικους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ο ρόλος τους είναι σημαντικότατος και χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και αποζημιώσεις. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και ο τραυματίας να πάρει τα δίκαια. Θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον τραυματισμό του, την ταλαιπωρία του, τόσο σωματική όσο και ψυχική. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές ξεχνάμε το ψυχικό. Μέσω της εταιρείας μας αποζημιώνονται και ψυχικά. Έτσι. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μερικές υποθέσεις που μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικές ή να ξεχωρίσανε, τις θυμάστε για κάποιο λόγο? Κοιτάξτε, είχαμε ένα νέο παιδί 22 χρονών το οποίο είχε σπάσει τον αγκώνα του, να το πούμε έτσι πιο απλά, είχε χειρουργηθεί σε δημόσιο νοσοκομείο και εκεί αυτό που είχε προκύψει ήταν τα μελλοντικά του χειρουργία. Είχαμε μια μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία απέναντι, όπου οι δικηγόροι του, οι διακανονιστές του μας λέγανε ότι δεν θέλει μελλοντικά χειρουργία, δεν θέλει πλαστικές. Εκεί σε συνεργασία με τους πραγματογνώμονες γιατρούς
γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, διότι οι δικηγόροι θέλουμε και τη συνδρομή κάποιων γιατρών. Αυτό που λένε οι ιατροδικαστές. Καταγράψαμε πόσο κοστίζει να αφαιρεθούν τα υλικά από τον αγκώνα του, πόσο κοστίζει η πλαστική αποκατάσταση, διότι είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ένας τραυματισμός δεν είναι το μόνο σήμερα, είναι και τι γίνεται μελλοντικά. Αποδείξαμε λοιπόν ότι το παιδί αυτό θα έχει πρόβλημα στο μέλλον και πήρε αποζημίωση εξώδικα, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μετέπειτα της ζωής του. Έτσι. Ποια θα είναι η συμβουλή που θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος έχει μπλακεί σε ένα τροχαίο? Η συμβουλή μου θα είναι πρώτα απ' όλα να ακούει, να παίρνει πληροφορίες, να κάνει ένα ραντεβού με την εταιρεία μας, να έρθουν να τον ενημερώσουμε και από εκεί και πέρα. Εάν κρίνει ότι αυτά που του προτείνουμε είναι τα σωστά, η αποζημίωση που του προτείνουμε είναι τη σωστή, να προχωρήσει με εξειδικευμένη νομική υποστήρηξη, με εξειδικευμένη εταιρεία όπως είναι η Greek Loss Assessors. Πολλές φορές οι ασφαλιστικές όχι το κάνουν με δόλο. Λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα πάντα. Πρέπει να έχει κάποιον ο πολίτης, να έχει κάποιον να τον στηρίξει. Να τον υποστηρίξει στο επίπεδο που είναι και ασφαλιστικές. Εμείς είμαστε μια εταιρεία. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων και παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο. Δεν είμαστε ένα απλό δικηγορικό γραφείο, ένας δικηγόρος απέναντι σε μια πολυεθνική. Είμαστε μια εταιρεία απέναντι σε μια εταιρεία. Όταν λέω απέναντι, εννοώ στο πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης διαφοράς. Έτσι. Τώρα, αν πηγαίναμε λίγο πιο γενικά την κουβέντα, η νομική κατάσταση, το δικαστικό σύστημα στη χώρα μας χρειάζεται κάπου αλλαγές? Βλέπετε, λειτουργεί σωστά? Υπάρχουν προβλήματα? Τι θα σχολιάζετε? Δυστυχώς, πρώτα απ' όλα, οι δικαστικές αποφάσεις αργούν πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει τύχει τελευταία το βλέπουμε και συνέχεια, δυστυχώς, να δικάζουμε υποθέσεις και να βγαίνουν αποφάσεις μετά από 1-1,5 χρόνο. Κάτι το οποίο και για τον πολίτη είναι άδικο, θα το χαρακτήριζα, και ταλαιπωρείται ο πολίτης αλλά και η δικηγορική ομάδα που είναι από πίσω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης των δικαστηρίων πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει και οι δικαστές λίγο να δουν λίγο πιο ζεστά τις υποθέσεις. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, και με μια μεγαλύτερη επιτάχυνση. Έτσι, από εκεί και πέρα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποζημίωσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει. Εντάξει. Αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ένα, ότι πολλοί δυστυχώς πηγαίνουν στα δικαστήρια με συναδέλφους που δεν είναι η ειδικότητά τους και δεν μπορούν να αποδείξουν το μέγιστο της ζημιάς τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες κακές αποφάσεις. Τα βλέπουν αυτά, θεωρώ ότι τα βλέπει αυτά η δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξουν και θα υπάρξει μια ισορροπία στις αποζημιώσεις. Αναλογικά, από τις υποθέσεις που παίρνετε, πόσες καταλήγουν στα δικαστήρια και πόσες λύνονται εξώδικα? Κοιτάξτε, το 60-70% το λύνουμε εξώδικα. Προσπαθούμε να υπάρχει μια εξώδικη επίλυση της διαφοράς, διότι μας το ζητάει και ο κόσμος. Μας λέει, Αντώνη, Γιώργο, θέλουμε να αποζημιωθούμε άμεσα. Τα έξοδα τρέχουν, πρέπει να βρούμε μια λύση. Το άμεσα όμως δεν σημαίνει να μειωθεί το ποσό που δικαιούται. Μιλάμε πάντα ο πελάτης να πάρει και ο πολίτης να πάρει το 100%. Έτσι. Αυτός είναι ο εντολέας μας και αυτό το συμφέρον κοιτάμε. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δουλεύετε λοιπόν για λογαριασμό του πελάτη, αλλά ήθελα την άποψή σας για την ασφαλιστική αγορά. Κοιτάξτε, η ασφαλιστική αγορά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικότερα και οι πολυεθνικές που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, προσπαθούν για το καλύτερο. Εντάξει. Έχουν πολύ δρόμο ακόμη μπροστά τους και θα έλεγα και θα πρότεινα και το εξής, ίσως χρειάζονται και περισσότερα άτομα στις ασφαλιστικές, στον τομέα των κλάδων ζημιών, ειδικά από αυτοκίνητο. Υπάρχει μεγάλος όγκος. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, περισσότερα από αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις. Δεν μιλάω μόνο για τα θανατηφόρα, μιλάω για τις απλές σωματικές βλάβες, μιλάω για τις αναπηρίες που δεν έχουν πάρει κάποια δημοσιότητα. Στην Ελλάδα το τροχαίο είναι μάστιγα. Άρα θα πρέπει και οι ασφαλιστικές εταιρείες να δείξουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.